Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η εβδομάδα πριν από το Πάσχα, από την Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα και ονομάζεται Μεγάλη, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όχι γιατί έχει περισσότερες μέρες ή ώρες από τις άλλες εβδομάδες, αλλά γιατί τα γεγονότα όπου τελούνται και βιώνονται αυτές τις ημέρες είναι μεγάλα, σπουδαία, κοσμοϊστορικά και κοσμοσωτήρια για τον άνθρωπο. Πώς βιώνεται ο λειτουργικός χρόνος στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Η Εκκλησία μας από την μεγάλη της φιλανθρωπία για να μπορέσουν όσο είναι δυνατόν περισσότεροι πιστοί να συμμετέχουν στις ακολουθίες, επέτρεψε από την αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας να ψάλεται ο όρθρος της επομένης ημέρας. Για παράδειγμα, την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ ψάλεται ο όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας. Την Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ ψάλεται ο όρθρος της Μεγάλης Τρίτης. Την Μεγάλη Τρίτη το βράδυ ο όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης και ούτω καθεξής. Οι τρεις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος μας προετοιμάζουν πνευματικά για το Θείο Δράμα και οι ακολουθίες ονομάζονται ακολουθίες του νυμφίου, δηλαδή την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ, όρθρος Μεγάλης Δευτέρας, Μεγάλη Δευτέρα βράδυ, όρθρος Μεγάλης Τρίτης και Μεγάλη Τρίτη βράδυ, όρθρος Μεγάλης Τετάρτης, αυτές οι τρεις ακολουθίες ονομάζονται ακολουθίες του νυμφίου. Την Μεγάλη Τετάρτη το Εσπέρας, Έχουμε την ακολουθία του νυπτήρος ή του μυστικού δείπνου, όπως αλλιώς λέγεται και είναι ο όρθρος της Αγίας και μεγάλη πέμπτη. Την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ έχουμε την ακολουθία των αχράντων παθών στην οποία διαβάζονται τα 12 Ευαγγέλια. Τα 12 Ευαγγέλια είναι 12 περικοπές οι στύπων των Αγίων Αποστόλων οι οποίες 12 περικοπές έχουν ληφθεί από τα τέσσερα Ευαγγέλια Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά, Ιωάννου. Τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί τελούνται οι Μεγάλες και Βασιλικές ώρες και ο Εσπερινός της Αποκαθυλώσεως, ο Εσπερινός δηλαδή του Μεγάλου Σαββάτου. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής τελείται η ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου με τα Εγκόμια, η οποία ακολουθία είναι ο Όρθρος του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου. Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί τελείται ο Εσπερινός της Αναστάσεως του Χριστού, συνδεδεμένος με την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και το εσπέρας περί το Μεσονύκτιον τελείται η ακολουθία της Πανιχίδος και η ακολουθία του Όρθρου της Αναστάσεως και η Θεία Λειτουργία και το πρωί της Κυριακής του Πάσχα τελείται ο Εσπερινός της Αγάπης. Ας επανέλθουμε όμως στην Αγία και Μεγάλη Δευτέρα. Τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα, μνήαν ποιούμεθα του μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταραθήσεις και ξηρανθήσεις σικής. Την Μεγάλη Δευτέρα κυριαρχούν δύο γεγονότα. Πρώτον, η ζωή του Ιωσήφ, του δικαίου Ιωσήφ, του εντεκάτου Ιού του Πατριάρχου Ιακώβ, ο οποίος λεγόταν Πάγκαλος, Σύνθετη λέξη παν και κάλος που σημαίνει πολύ όμορφος. Ήταν πολύ όμορφος και στο σώμα αλλά κυρίως στην ψυχή. Ο Ιωσήφ προεικονίζει με την περιπέτειά του που πουλήθηκε ως σκλάβος στην Αίγυπτο τον ίδιο το Χριστό και το πάθος του. Και δεύτερον το περιστατικό της άκαρπης οικιάς. κατά Ματθαίον 21 κεφάλαιο 18 έως 22 την οποία σικιά την ξέρανε ο Χριστός. Η σικιά συμβολίζει την συναγωγή των Εβραίων και γενικά την ζωή του Ισραηλιτικού λαού που ήσαν άκαρποι από πνευματικά έργα. Επίσης συμβολίζει ακόμη και την ψυχή του κάθε ανθρώπου που παραμένει άκαρπη από αρετές. Η ακολουθία του όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας ξεκινά με το απολυτίκιο Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ραθυμοῦντα ραθιμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς, και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, 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 Ή ο Θεός ημών, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, του οποίου τροπαρίου η ερμηνεία είναι η εξής, «Ιδού, ο νυμφίος Χριστός θα έλθει ξαφνικά τα μεσάνυχτα, θα έλθει δηλαδή σε χρόνο ανύποπτο». Μακάριος ο άνθρωπος, τον οποίο θα τον βρει ο Κύριος, να αγρυπνεί και να είναι έτοιμος για να τον συναντήσει, να είναι έτοιμος πνευματικά». Απεναντία, όμως είναι ανάξιος εκείνος που θα τον βρει ο Κύριος να είναι αμελής και απροετοίμαστος. Πρόσεξε λοιπόν ψυχή μου, μην καταληφθείς από τον πνευματικό ύπνο, δηλαδή από την αμέλεια, και παραδοθείς στον πνευματικό θάνατο της αμαρτίας, και με τον τρόπο αυτό καταδικαστείς και μείνει έξω από την βασιλεία των ουρανών, αλλά σύνελθε από την μέθη σου, και κράβγασε «Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι εσύ ο Θεός, δια της υπεραγίας Θεοτόκου ελέησον ημάς». Από την σημερινή ημέρα ξεκινούν τα Άγια Πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τύπος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι ο Πάγκαλος Ιωσήφ, που την Μεγάλη Δευτέρα επιτελούμε την ανάμνησή του. Ο δίκαιος Ιωσήφ ήταν ο ενδέκατος από τους δώδεκα γιους του Πατριάρχου Ιακώβ και ο πιο αγαπητός του. Όμως φθονήθηκε από τα αδέλφια του και αρχικά τον έριξαν σε έναν βαθύ λάκο και εξαπάτησαν τον πατέρα τους χρησιμοποιώντας ένα ματωμένο ρούχο ότι δήθεν κατασπάραξε κάποιο θηρίο. Στη συνέχεια τον πούλησαν για τριάντα αργύρια σε εμπόρους και ο αδελφός που σκέφτηκε να πουλήσουν τον Ιωσήφ ονομαζόταν Ιούδας και ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός. Αυτοί οι έμποροι που αγόρασαν τον Ιωσήφ τον πούλησαν ως σκλάβο στον Θαλαμιπόλο του Φαραώ της Αιγύπτου, τον Πετεφρή. Ο Ιωσήφ ήταν πανέμορφος και τον ερωτεύθηκε η γυναίκα του Πετεφρή και θέλησε να τον παρασύρει σε ανήθικη πράξη δια της βίας. Μόλις εκείνη έπιασε τον Ιωσήφ, εκείνος άφησε στα χέρια της τον χιτώνα του και έφυγε γυμνός από το δωμάτιό της. Και δεν τρεπόταν την γύμνια του, όπως και ο Αδάμ δεν τρεπόταν που ήταν γυμνός, μέσα στον παράδεισο. Εκείνη λοιπόν από τον θυμό της τον συκοφάντησε στον σύζυγό της, ότι δήθεν ο Ιωσήφ της επιτέθηκε με ανήθικους σκοπούς. Ο Πετεφρής τότε την πίστεψε και φυλάκισε τον Ιωσήφ. Κάποτε όμως ο Φαραώ είδε ένα παράξενο όνειρο και ζήτησε έναν εξηγητή. Με τον φωτισμό του Θεού μόνο ο Ιωσήφ μπόρεσε να το εξηγήσει ότι θα έλθουν στην χώρα του επτά χρόνια εφορίας και επτά χρόνια ακαρπίας και πείνας. Ενθουσιάστηκε ο Φαραώ από την σοφία του Ιωσήφ και τον έκανε γενικό άρχοντα, σαν πρωθυπουργό θα λέγαμε, κύριος πάσης γης Αιγύπτου. Ο Ιωσήφ διαχειρίστηκε άριστα την εξουσία και φρόντισε στα δύσκολα χρόνια εκείνα της πείνας τον λαό του. Με αφορμή την διανομή του σιταριού φανερώθηκαν και τα αδέλφια του που τον είχαν φθονήσει και τον είχαν πουλήσει. Εκείνος όμως δεν τους κράτησε κακία. Αντιθέτως τους έδωσε χρήματα και τρόφιμα και τους προσκάλεσε όλους μαζί με τον πατέρα τους τον Ιακώβ να έλθουν και να εγκατασταθούν στην Αίγυπτο. Ο Ιωσήφ λοιπόν αποτελεί προεικόνηση του Χριστού διότι και ο Χριστός μας, ο αγαπητός Υιός του Πατρός, φθονήθηκε από τους ομοφίλους του Ιουδαίους. Πουλήθηκε από τον μαθητή του τον Ιούδα για τριάντα αργύρια και κλείστηκε στον σκοτεινό λάκο, στον τάφο. Επίσης σήμερα μνημονεύουμε και την άκαρπη σικιά, την οποία την καταράστηκε ο Κύριος και ξεράθηκε αμέσως. Η άκαρπη σικιά συμβολίζει τόσο την συναγωγή των Εβραίων, η οποία δεν είχε πνευματικούς καρπούς, όσο και κάθε άνθρωπο που στερείται πνευματικών καρπών και αρετών. Έδειξε ο Κύριος την δύναμή του επάνω στο άψυχο δένδρο και ποτέ επάνω σε άνθρωπο, για να μας δείξει ότι δεν έχει μόνο δύναμη να ευεργετεί, αλλά και να τιμωρεί, να παιδαγωγεί τους αμαρτωλούς. Η υμνογραφία της Μεγάλης Δευτέρας αναφέρεται στα δύο παραπάνω θέματα, αλλά και επιπλέον στο θέμα της πορείας του Κυρίου προς το εκούσιον πάθος.